Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων αφήνουν οι φαρμακοποιοί. Τα περιθώρια αντίδρασης που έχουν θα εξετάσουν εκ νέου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο συνεδρίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής στην Αθήνα. Με πρόσχημα τη χορήγηση της δόσης, η κυβέρνηση οδηγεί σε αδιέξοδο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας. Θεωρούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση με το πρόσχημα που επικαλείται τα τελευταία 3 χρόνια να πάρουμε τη δόση και να πάρουμε τη δόση, ουσιαστικά οδηγεί την ελληνική οικονομία και τη μικρομεσαία επιχείρηση σε ένα αδιέξοδο από το οποίο κανένας δεν ξέρει πότε θα βγει. Θέλω να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, που είναι ένας λαός εύστροφος, ένας λαός δημοκρατικότατος, θα καταλάβει στην πορεία της υλοποίησης όλων αυτών που ψηφίστηκαν χθες τι πρέπει να κάνει. Η μόνη μας ελπίδα είναι αυτή. Όλοι μαζί μπορούμε και πιστεύω ότι λίγαν συντόμως θα δώσουμε την απάντηση που πρέπει. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό άλλωστε αποτελεί και προτροπή ανώτερου κυβερνητικού στελέχους προς τους φαρμακοποιούς. Κοιτάξτε, εμείς το πρώτο που κάνουμε και καθ' υπόδειξη δυστυχώς ανωτέρου κυβερνητικού στελέχους ότι αύριο έχετε απόλυτο δίκιο και αύριο το πρωί πρέπει να υποβάλλετε αγωγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί καταργείται όλο το σύστημα υγείας και κοινωνικής φαρμακευτικής περίθαλψης. Εμείς αυτό θα το κάνουμε. Βεβαίως, πολύ ανώτερο, όχι ανώτερο. Απλά δεν θέλω να πω το όνομά του. Από τη στιγμή λοιπόν που μας υποδεικνύουν τι πρέπει να κάνουμε, κατανοούν ότι μας καταστρέφουν, ότι έχουμε δίκιο, γιατί η κουβέντα του είναι έχετε δίκιο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτό το δυστυχώς που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς είναι που μας πονάει. Αυτό που μας αναγνωρίζουν το δίκαιο είναι που μας πονάει, είναι που δείχνει ότι έχουμε δίκιο σε αυτά που λέμε όλο αυτόν τον καιρό. Οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των φαρμακείων δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης αλυσίδων φαρμακείων.